Πώς βρέθηκες στη Σαμόα και καταρχήν πότε είχες πάει, πώς βρέθηκες εκεί? Σαμόα πήγα το 1994 για δύο λόγους. Ένας λόγος ήταν για τα κύματα, γιατί καταπληκτικά κύματα. Ήμασταν στην Αυστραλία και πάμε να περάσουμε κάτω στα νησιά. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί υπήρχε ένας παππούς εκεί που είχαμε δει δουλειές, το οποίο έκανε εξαιρετική δουλειά στα τατουάζ. Τα παραδοσιακά. Έκανε παραδοσιακά τατουάζ της Σαμόας, συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένη τεχνοτροπία, συγκεκριμένος πόνος υπερβολικός, υποθύμησα τρεις φορές. Ένας φοβερός παππούς, ο οποίος είχε ένα τατουατζίδικο πάνω στην παραλία και σου νίκαζε και τις καλύβες, γιατί πηγαίνουν πολλοί από την Αμερική και την Αυστραλία να κάνουν τατουάζ εκεί, ο οποίος σου νίκαζε τις καλύβες να μείνεις. Σου έκλεινε μία μέρα ραντεβού και πήγαινες και σου λέγε εντάξει μωρέ, έλα αύριο, αφού καθώς να πήγαινε μέρες και ξέμενες καλύβες του, ξέρεις, έπαιρνε και τα λεφτά από τις καλύβες, σου λέγε οκ, έλα να κάνουμε και το τατουάζ τώρα. Ο παππούς αυτός υπάρχει ακόμα μαζί? Δεν νομίζω. Τότε ήταν γύρω στα 78. Γιατί εποχή, τι χρόνο διαδικασία, 94. Ήταν 78 χρόνια, φοβερά σταθερό χέρι όμως, δηλαδή έκανε τατουάζ από μωρό παιδί, από παιδί ας πούμε. Αυτό ποιο τατού είναι, μπορούμε να το... Αυτό. Αυτό εδώ. Όχι, αυτό εδώ το μικρό. Αυτό. Δεν θα έτυχα, δεν νόμιζα ότι θα έτυχα να κάνω εδώ. Με βελόνα. Τι θες μωρέ, άσε μα... Το μεγαλύτερο περιοδικό στον κόσμο για tattoo lovers τώρα και στην Ελλάδα. Στο Inked που κυκλοφορεί. Δημήτρης Καρμούτσος. Τα άγρια χρόνια στην Αμερική. Η περιπέτεια του Masterchef και το πάθος για τα tattoos. Inked. Εσύ θα το χτυπήσεις.